Και πάμε σε ικανές και αναγκαίες συνθήκες για ένα γράφημα δέντρο. Ένα μη κατευθυνόμενο γράφημα με νη κορυφές είναι δέντρο, αν και μόνο αν. Οι ικανές και αναγκαίες συνθήκες είναι στο θεώρημα των δέντρων και είναι αυτές και μόνον αυτές. Είναι συνολικά 6. Άρα λοιπόν, για να έχω ότι μία από τις διατυπώσεις που ακολουθούν είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη, πρέπει να είναι μία από αυτές τις 6 διατυπώσεις. Το πρώτο ερώτημα δηλαδή είναι άμεσο σωστό, είναι μία από αυτές, και το τέταρτο ερώτημα είναι άμεσο σωστό, είναι μία από αυτές. Επίσης σωστό είναι το δεύτερο. Μας λέει ότι είναι συνδεόμενο, αλλά η αφαίρεση έστω μίας ακμής θα χωρίσει το γράφημα σε 2 συνεκτικές συνιστώσεις. Αυτό εδώ πέρα είναι στην πραγματικότητα ότι το γράφημα είναι ελαχιστοτικά συνδεδεμένο. Ότι το γράφημα είναι ελαχιστοτικά συνδεδεμένο. Στο τρίτο ερώτημα τώρα, ότι είναι απλό και δεν έχει κύκλο μήκους μεγαλύτερος του 3. Σημείωση εδώ ότι το γράφημα είναι απλό, σημαίνει ότι δεν έχει ούτε κύκλο που να είναι ανακύκλωση, άρα λοιπόν κύκλο μήκους 1, και επίσης δεν έχει παράλληλες ακμές που είναι κύκλο μήκους 2. Συνεπώς δεν έχει ούτε κύκλο μήκους 1, ούτε κύκλο μήκους 2, ούτε κύκλους μεγαλύτερος του 3, όπως λέει η εκφώνηση. Άρα όλα αυτά τα οποία λέει είναι ότι το γράφημα πρακτικά είναι άκυκλο. Συνεπώς ένα γράφημα είναι δέντρο αν και μόνο αν είναι άκυκλο. Όχι. Εντάξει. Εδώ έχει ενδιαφέρον κιόλας ότι ισχύει το ευθύ. Αν το γράφημα είναι δέντρο τότε είναι άκυκλο, δεν ισχύει όμως το αντίστροφο. Αν το γράφημα είναι άκυκλο τότε είναι δέντρο. Ένα άκυκλο γράφημα δεν επαρκεί για να είναι δέντρο, θα έπρεπε να είναι και συνδεόμενο ή να έχει επίσης νη-1 ακμές.